δυσκολία, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα του. Δηλαδή, θα δούμε λίγο περισσότερο λυκύσια χαρακτηριστικά. Τότε εγώ είχα πει: μείνω... Ο αδερφός μου, λέω, ξέρει περισσότερα εγώ από φυλές γενικότερα. Θα μείνω όμως στον Ηπείρου. Που γιατί... δεν γουστάρουν τα σκυλιά. Είμα. Ναι, ένα σκεπτόμενο. Για να πέ και να. Όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και. Είναι γερμανικό κόμμα. Στείλω και μετά αυτό το νου αυτό. Σαν να ήξερε ότι αν καθίσω θα πεθάνω. Όχι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω. Να θυμηθεί κάτι ο σκύλος και να γίνει ζημιά. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε το χώρο. Είχε στη διαδικασία. Καταρχά, το κυνηγητικό σκυλί με τον κυνηγό πρέπει να είναι ομάδα, το ξανά πω. Να έχουν εξετάσει δυσπλασία. Και όχι απλά. Είναι δυναμικό του... και κάνει εκρήξει τι οποίε δεν τι περιμένει. Είναι εκτροφέα με 80 σκυλιά μέσα σε κλουβιά και είναι ηθικό εκτροφέα. Είναι κουταβοπαραγωγό. Η γλωσσοφαγιά της γλωσσοφαγιάς, ο γλωσσοφαγιά. Σήμερα δύσκολη μέρα σε πολλά επίπεδα. Ο σκύλος μου δεν είναι πολύ καλά. Από ό,τι βλέπω και ο Ευθύμης δεν περνάει μια καλή μέρα. Εύχομαι περαστικά, Ευθύμη. Εύχομαι ό,τι και να είναι να ξεπεραστεί γρήγορα και περιμένω να μου... Να μας γράψεις τι έγινε με το χέρι. Λοιπόν, δώστε μου καταρχήν, επειδή δημιουργήθηκαν διάφορα θέματα μέχρι να βγω στον αέρα, δώστε μου ένα ok ότι... γεια σου ρε μονάχη και λύκε, τι ωραίο όνομα. Θα στο πω το story με το μοναχόλικο. Λοιπόν, δώστε μου ένα ok ότι είμαστε εντάξει από ήχους και οτιδήποτε άλλο. Ότι η φάτσα μου δεν κάνει τίποτα κοψίματα. Είμαστε ok. Εντάξει. Ωραία, γιατί η εικόνα που μου δίνει εδώ το εργαλείο δεν ήταν από τις καλύτερες. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα και γενικότερα νομίζω ότι έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι ένα παλικάρι έχει πεθάνει για μια ομάδα. Δεν έχει πεθάνει μάλλον για μια ομάδα. Τον σκοτώσαν λόγω μιας ομάδας. Είναι από τα πράγματα τα οποία... Δεν ξέρω πώς μπορείς να το βάλεις στο μυαλό σου και να θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί. Ξέρω ότι μπορεί να παγώσει ο εγκέφαλος με διάφορα θέματα. Κυρίως συναισθηματικά, αλλά ρε παιδιά, για ομάδες, οπαδοί. Λοιπόν, δύσκολο αυτό, δύσκολη και η ιστορία της Γεωργίας και μεγάλος ο αγώνας που δίνει ο τέος συνάδελφος ο Τριανταφυλόπουλος, ο Ταρζάν που τον λέγαμε εμείς. Εμένα μου πήγε να μου βγει το Ταρζάν. Και γενικότερα επικρατεί λοιπόν ένα χάος. Τόσο μεγάλο χάος που για να σας φτιάξω το κέφι μπας και φτιάξει και το δικό μου λιγάκι, θα σας δείξω ότι η κατάσταση είναι τόσο χαοτική που στην Άνω Κυψέλη σήμερα είναι αποκλειστικό το θέμα.
Στην Άνω Κυψέλη σήμερα εμφανίστηκε μία αλεπού. Ναι, στην Άνω Κυψέλη πράγματι πετάχτηκε μέσα στο πάρκο που παίζανε σκύλοι, παιδιά, ιστορίες κτλ. Μία αλεπού και είναι όλη δική σας. Αλεπούρε. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Έχει πάρα πολύ πλάκα, έτσι. Δηλαδή, είναι τρομερό. Τι λέει. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Μία αλεπού στην Άνω Κυψέλη και βέβαια υπήρχε μία αλεπού μαθήτριά μου εκεί, η Βικτόρια, αγαπημένη μαθήτρια, με το σκύλο της, αγαπημένο σκύλος, που τραβήξανε τα πλάνα. Την επόμενη φορά θα της έχω και συνέντευξη πώς αισθάνθηκε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε κάτι το οποίο είναι τελείως παράλογο. Μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε και γορίλες στον δρόμο, ή δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει, αν σας χτυπήσει κάποιος την πόρτα και ανοίξετε και είναι απλά ένας γορίλας, μην φρικάρετε, πείτε του να περάσει μέσα για ένα τσάι και απολαύστε την παρέστηση, γιατί είναι παρεστητικό όλο το, όλη η ιστορία. Γι' αυτό πάμε σε μια παρεστησιογόνα γυναίκα, λοιπόν, εγώ έτσι τη λέω και μπορώ να τη λέω όπως θέλω γιατί είναι φίλη μου. Λοιπόν, για να μιλήσουμε σήμερα για τα miniature bull terrier. Προηγούμενη συνέντευξη την είχα ξεκινήσει με το εξής ερώτημα όταν μιλάγαμε για τα American Staffordshire Terriers. Λοιπόν, γιατί αν πω κανένα Staffordshire θα με σκοτώσει. Λοιπόν, την είχα ξεκινήσει λέγοντας τη φράση «Είναι pitbull». Αυτό δεν είναι pitbull. Άρα, παίρνω, γεια σου Αργυρό Βάλβη, proud to be Greek. Το ξέρεις ότι σήμερα σκεφτόμουν το μεσημέρι ότι εάν η εκπομπή δεν λεγόταν Inside the Dog's Mind και ήθελα να βρω ένα τίτλο, θα στον έκλεβα. Με μεγάλη μου χαρά, δεν είναι δικό σου. Όχι. Άστο, δικό σου είναι. Άστο γιατί ναι. Μας πετάχτηκε κανένας. Καταρχήν, τη φάση τώρα, πώς τη βίδωσε εσένα? Είχα έρωτα από παλιά. Ήμουνα πάντα έτσι ανάμεσα στα bull terrier και στα American Staff. Είχα τρέλα. Και ξεκίνησες με American Staff και ήρθε η ώρα της τρέλας. Είχα καταστάσεις έτσι πρώτα μπροστά εκεί, αλλά επειδή οι παλιοί έρωτες δεν ξεπερνιούνται, έπρεπε να το ζήσω, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Και τώρα το ζεις. Αυτό το ζω εδώ. Τι είναι, σεντόνι είναι? Είναι ένα πλασματάκι που κοιμάται. Οχ, κάτσε. Πρέπει... Είναι ακριβώς πάνω μου. Κοιμόταν το κορίτσι.
Κοιμόταν το κορίτσι μου. Τι ομορφιά. Τι ομορφιά είναι αυτή. Γιώργη. Και πώς ξεκίνησε το έργο. Άρχισες, πήρες τις βάρνα τις ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν πολύ δύσκολη η αναζήτηση και κράτησε χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις καλά βήματα σε αυτή τη φυλή. Καλά βήματα. Αυτή είναι, έτσι όπως θα το λέγαμε, η εκτροφής. Αλλά να βρεις αξιόλογα σκυλιά που να έχουν και το χαρακτήρα και το ταπεραμέντο και τη μορφολογία ενός πραγματικού μίνιατζουρ, έτσι. Είναι διαφορετικά σκυλιά. Δηλαδή το μίνιατζουρ είναι διαφορετικό σκυλί από το κανονικό μπουλτεριέ. Η διαφορά τους είναι στο μέγεθος. Εμάς δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 35,5 πόντους, τα 35,5 εκατοστά. Αλλά λόγω μικρού μεγέθους θεωρώ ότι είναι και πιο ζωηρά, πιο παιχνιδιάρικα. Έτσι, βγάζουν έτσι μια έντονη ενέργεια. Έχω την αίσθηση ότι είναι πιο έξυπνο πουλιά. Δεν είναι τόσο... Θεωρώ ότι όλα είναι έξυπνα. Απλά γενικά τα μπουλ τεριέ, είτε τα μεγάλα είτε τα μικρά. Έχω φύγει από την καρέκλα εγώ τώρα, έτσι. Σκέφτεται με ένα δικό τους τρόπο. Α, μπράβο, ναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή, πολλοί τα θεωρούν χαζά. Δεν είναι χαζά. Όχι. Απλά σκέφτονται με ένα δικό τους τρόπο. Όχι. Πιστοποιώ ότι εγώ δεν είπα καταρχήν τίποτα για χαζομάρα. Είπα ότι έχω την αίσθηση ότι τα μίνια του είναι πιο έξυπνα από τα στάνταρτ. Οπότε πάμε τώρα, θα αρχίσει η βάλβη, παιδιά. Για την Αργυρό έχω να πω ένα και το εξής. Όταν ξέρει κάτι, το ξέρει και το ξέρει απόλυτα. Αν δεν ξέρει κάτι, θα πάει στην επόμενη ερώτηση. Αλλά όταν ξέρει κάτι, το ξέρει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε μια φιλία. Γιατί είσαι από τους ανθρώπους που γίναμε τελικά φίλοι. Ευχαριστώ. Με όλα τα έργα που έχει μια φιλία. Όλα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία τους μέχρι να σημείο είναι κοινή με τα American Staff. Έχουν κοινούς προγόνους. Το 19ο αιώνα υπήρχε ένα σκυλί το οποίο ήταν το Bulldog, τα έχω ξαναπεί βέβαια στα Amstaff, αλλά για όποιον δεν τα έχει ακούσει, θα ακούσει και από εδώ, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό σκυλί και το έβαζαν να σκοτώνει τάβους, έτσι. Αλλά έθιμα άλλες εποχές, άλλα πράγματα έκαναν οι άνθρωποι τότε. Εκείνη την εποχή λοιπόν θέλαν να φτιάξουν... Δεν μπορώ, θα το πετάξω. Άλλα πράγματα κάνανε τότε οι άνθρωποι, τώρα ναι, πάνε και βρίσκουν συνανθρώπους τους και τους σκοτώνουν. Αργυρό, έχω κουραστεί πάρα πολύ σήμερα, δηλαδή είμαι τελειωμένος με αυτές τις ιστορίες. Και τώρα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι χειρότερα, αλλά τέλος πάντων... Αλλά δεν φαίνονται, anyway. Και με τους κύλους. Και τα άσχημα δεν θα μας αλλάξουν. Θα αλλάξει η λογική μας, έτσι, την οτροπία μας. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Επανέρχομαι. Λοιπόν, διασταύρωσαν αυτό το σκυλί, λοιπόν, το Bulldog, με κάποια τεριά της εποχής, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, για να βγάλουν έτσι ένα σκυλί το οποίο να είναι και πάρα πολύ δυνατό, και πάρα πολύ δυνατό και πολύ δυναμικό και να έχει έτσι μία τρέλα που τη χρειαζόντουσαν γιατί θέλουν να κάνουν διάφορα αιματηρά σπορ. Ναι. Διασταύρωσαν, λοιπόν, και φτιάξαν μία φυλή που τη λέγανε Bull and Terrier τότε. Άκουσε μηχανάκι. Το 1850 όμως, ο James Hinks, ο οποίος ήταν αυτός που έφτιαξε τη φύλη των Bull Terrier, ανεξαρτήτου μεγέθους, έμπορος στο επάγγελμα, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σκύλο, μια φυλή, πιο κομψή, ώστε να έχει την αποδοχή της υψηλής κοινωνίας της τότε εποχής. Ουσιαστικά σκέφτηκε το κέρδος, έτσι. Πώς θα δω, βγάλει ένα σκύλο που να αρέσει, οπότε να τον θέλουν. Και έβγαλε ένα σκύλο ο οποίος δεν μοιάζει με τίποτα. Ήθελε να βγάλει... Έτσι, είναι το πιο ξεχωριστό, από τα πιο ξεχωριστά πλάσματα... Έγινε, ναι, το πιο ξεχωριστό. Δεν άρχισε εξ αρχής με αυτό το κεφάλι και με αυτή τη φάτσα. Δεν ήταν πάντα χωριστό, δηλαδή αυγοκέφαλος, έτσι. Όχι. Ξεκίνησε, λοιπόν, να διασταυρώνει τον Bull and Terrier που πήρε.
με κυρίως λευκά σκυλιά, το λευκό τεριέ που υπήρχε εκείνη την εποχή. Υπάρχουν κάποια βιβλία που λένε για δαλματίας, για pointer, τώρα ακριβώς δεν ξέρουμε τι διασταύρωσε, αναφορές είναι αυτές, για να βγάλει ένα σκυλί κομψό και λευκό. Ήθελε λευκό οπωσδήποτε. Αριστοκρατία. Ναι, ακριβώς. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια φυλή, η οποία είχε μεγάλη διαφοροποίηση στα μεγέθη και δημιουργήθηκε το πρώτο μπουλτεριέ, το οποίο ήταν, είχε τρία μεγέθη, το toy, το standard και το miniature. Αυτό ήταν λόγω των προσμίξεων. Δεν είναι ότι ήθελα να βγάλω τρία μεγέθη, έβγαιναν απλά. Το toy ήταν μέχρι 7 κιλά, αλλά επειδή παρουσίαζε χαρακτηριστικά νανισμού, στρογγυλά κεφάλια, πεταχτά μάτια, σταμάτησαν να το εκτρέφουν. Και έμεινε το miniature και το standard. Εξακολουθούσε όμως να θεωρείται μία φυλή. Έβγαιναν δηλαδή τα miniature σε γένες, αλλά δεν την είχαν ως ξεχωριστή φυλή. Τα θεωρούσαν μικρόσωμα απλά μπουλτεριέ. Απλά μικρόσωμα μπουλτεριέ. Γι' αυτό το λόγο μέχρι το 1938 δεν ήταν αναγνωρισμένα ως διαφορετική φυλή. Και εκτός από κάποιες εκτροφές δεν υπήρχε αποδοχή και δεν τα προτιμούσαν. Και σχεδόν χάθηκαν. Συγγνώμη. Παρένθεση. Ναι. Θέλεις να στην πω τώρα, δεν γίνεται να μην στην πω. Ρε Σέμι, γράψε μας τα στοιχεία της εκτροφέα που μπορούμε να τη βρούμε. Ένα λεπτό ρε φίλε, να κλείσω. Φίλε, φίλοι, να τα γράψω ένα λεπτό και να τα δείξω στην οθόνη. Ρε παιδιά, παλιοί είσαστε και εσύ παλιός είσαι. Παλιοί, παλιά. Τα στοιχεία της εκτροφέως, εκτός ότι υπάρχουν ήδη στο American Staff, θα ξαναντουμπλαριστούν και εδώ. Οπότε δεν τη χάνετε με τίποτα. Το μόνο που σας λέω είναι ότι είναι λίγο σαν την τζίκλα. Μα κάνω κολλήσεις μαζί της, την ξεχνάς στο στόμα σου και μασά συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άσε με να βρω το κέφι μου, αφού ξέρεις ότι την περνάω δύσκολα σήμερα. Πάμε. Λοιπόν, οπότε για να τελειώσω με την ιστορία του Μίνι, για συμβλέψεις εδώ τραβάω, από τη στιγμή που παραλίγο να χαθεί, ευτυχώς υπήρξαν κάποιοι λάτρεις της φυλής, που τότε δεν ήταν ξεχωριστή φυλή, είπαμε, λάτρεις των Μίνι, του μεγέθους, με επικεφαλή τον συνταγματάρχη Ρίτσαρντ Γκλιν, και δημιούργησαν το Miniature Bull Terrier Club στην Μεγάλη Βρετανία και έκαναν αίτηση στο Kennel Club για να αναγνωριστεί ως διαφορετική φυλή. Και έγινε αναγνώρισή της από το Kennel Club το 1939. Το 1939. Παλαιότατα. Ναι. Γιατί το American Kennel Club την αναγνώρισε πολύ αργότερα, το 1991. Και η FCI τελευταία το 2011, με το πρότυπο που έχει ως και σήμερα. Μάλιστα. Τότε νομίζω αναγνωρίστηκα κι εγώ με το νέο μαλλί που λάνσαρα. Εδώ γύρω στο 2011 έγινε. Λοιπόν, αυτό που κάνει τώρα η Ντότη είναι ένα χαρακτηριστικό των μπουλτεριέ. Στρουθοκαμιλάκι. Θέλουν να κρύβουν πάντα τη μύτη και τα μάτια τους. Θέλουν απλά, έτσι αισθάνονται ασφάλεια, έτσι αισθάνονται, δεν ξέρω, αγάπη. Είναι ένα πράγμα πολύ χαρακτηριστικό δικό τους. Είναι πιο χαρακτηριστικό, αλλά νομίζω ότι γενικά τα μπουλ έχουν, δηλαδή είναι στανταράκι, είναι και της δικιάς μου, της μινιατούρ. Ναι. Τις αρκουδίτσες. Ναι, της αρκούδας μου. Το American μπουλάκι μου λοιπόν. Θέλει και να το κάνει και αυτό. Θέλουν απλά με πετάει κάτω από το κρεβάτι εμένα. Γιατί είναι αγκαλιά. Απλά η διαφορά με τα μπουλ. Όχι, για το κρύψιμο λέω του. Αυτό το λένε μπουλ, ήταν να φανταστεί στο εξωτερικό. Ναι. Κάνουν αυτό το πράγμα και κρύβουν τη μύτη τους, τη μούρη τους πάντα. Για να κοιμηθούν, δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό μπορεί να έχει και μια ντροπαλότητα μέσα, το κάνει δηλαδή και σε άλλες φάσεις. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν ισχύει, έχω την εντύπωση όμως ότι νιώθουν μια, επειδή όλα τα κάνουν με τη μουσούδα τους, έτσι, γενικά, θέλουν να μην είναι εκτεθειμένη η μουσούδα τους. Έχω αυτή την εντύπωση. Προστατεύουν το βασικό τους. Ναι, γιατί με αυτό κάνουν τα πάντα. Το σκάβουνε με αυτό, άμα τα δεις, είναι πάντα χρατζουνισμένα στην πλήρη. Ναι, ναι. Έχω πέσει σε μπουλτεριέ, το οποίο δεν θέλει ποτέ να φάει την τροφή του εκείνη την ώρα και σκάβει, ξέρεις, το κλασικό. Ναι, αλλά μόνο που δεν ήταν σε χώμα και ευτυχώς το πήρα γρήγορα πρέφα, γιατί θα μπορούσε να ξύνει το τσιμέντο μία ώρα. Ναι, ναι.
Τρομερό. Είναι ένα χαρακτηριστικά ότι όταν πάρεις, τώρα θα μιλήσω για τα μίνιατσουρ, όταν πάρεις μίνιατσουρ, πρέπει να ξέρεις ότι μόνιμα θα έχεις θέμα με τη μύτη εδώ και θα βάζεις μόνιμως κρέμες και τέτοια πράγματα, γιατί ακόμα και στο χαλί μπορεί να τη φάει, ρε παιδί μου. Δεν είναι όταν τη φάει κάπου άγρια. Αν σε δει πάντως κάποιος να μιλάς και δει και τη συνέντευξη που έχεις κάνει για τα staff, για τα Amstaff, όχι επίτηδες ήταν η τρίπλα, φαίνεται ότι εδώ είμαστε σε έρωτα, εκεί έχουμε περάσει σε αγάπη. Εδώ, εδώ είναι... χρόνια, εδώ δεν έχουμε πολλά χρόνια, αλλά εδώ είναι και καψούρα μεγάλη, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Είναι μεγάλη καψούρα. Το είχα πολλά χρόνια αποθυμένο και για να φέρω, δηλαδή σκυλιά, πέρασα πάρα πολλά. Είναι δύσκολη φυλή, είναι δύσκολο να βρεθεί. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα, δεν υπάρχουν σωστά δείγματα, όπως έλεγα και πριν. Ρωτάει τώρα ο μοναχόλικός μας, υπάρχει κάποια ευαισθησία συγκεκριμένη? Έχει ακουστεί, λέει, ότι χάνονται ανεφετιότητας, ας πούμε, σκύλοι. Υποθέτω ότι μιλάει για πράγματα σαν μεγαλοκαρδίες και υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας, ψέματα με ξέρεις δεν θα πω. Το ξέρω, θα πω, το ξέρω. Λέω πάντα την αλήθεια. Αυτή θα τη δώσει πιο στεχνά τη φυλή, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τα American Staff. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα πάρει ένα mini bull θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για κάποια πράγματα. Ναι, μεν κάνουμε εξετάσεις DNA, οπότε δεν θα έχει τις παθήσεις DNA. Οι οποίες. Ωραία. Μία πολύ σημαντική είναι η PLL. Primary Lens Luxation, αν το λέω καλά, η οποία είναι ασθένεια των ματιών. Πέφτει ουσιαστικά ο φακός και παθαίνει σαν γλάφκωμα στο μάτι. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Συνήθως συμβαίνει στα 3 με 8 έτη και το σκυλί μένει τυφλό. Μάλιστα. Αν θέλει να αποχωρήσει, αφήσε το. Το βάζει για το μωρό, γιατί ναι, θα τους ρίξω εγώ πλανάκια. Αυτό βέβαια είναι εξέταση DNA, οπότε αν την κάνουμε και οι γεννήτωρες είναι καθαροί, δεν νοσεί το κουτάβι, έτσι ο σκύλος μας. Υπάρχει επίσης άλλη μία ασθένεια, η οποία λέγεται lethal ακροδερματίτης, η LAT, που είναι πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια. Είναι ασθένεια του δέρματος, κάνει σαν κάφκαλα στο δέρμα και γίνεται το σκυλί υποτονικό. Φαίνεται συνήθως από τη γέννα. Πονάει πάρα πολύ ο σκύλος και συνήθως πεθαίνουν πριν τα 2 έτη όσα σκυλιά έχουν αυτή την ασθένεια. Σκληρό. Αλλά και αυτή λέει, ναι, είναι πολύ χάλια. Έχει και αυτή DNA όμως και αυτή μπορούμε να την αποφύγουμε. Μάλιστα. Τελευταία που έχει βγει τα τελευταία 3 χρόνια νομίζω είναι που κάνουμε, είναι η laryngeal paralysis. Όπως ακούγεται, παραλύει ουσιαστικά ο λάργας, κλείνει και δεν μπορεί ο σκύλος να καταπιεί, να αναπνεύσει. Υπάρχει βέβαια, μπορούμε να κάνουμε επέμβαση, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ο σκύλος καλά και θα μπορείς να ζεις μια ποιοτική ζωή. Υποθέτω τραχιοστομία ή κάτι τέτοιο, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Και το θέμα είναι ότι και αυτό φαίνεται γύρω στα 3 με 8 έτη. Και μπορούμε και αυτό να το αποφύγουμε με εξετάσεις DNA. Λες φαίνεται στα 3 με 8 έτη. Πόσο ζουνε δηλαδή κανονικά? Εννοούμε ένα σκύλος υγιής που δεν αντιμετωπίζει, τσεκαρισμένος. Πόσο? 4 χρόνια. Μάλιστα. Βέβαια, ζεις και παραπάνω, έτσι. Μιλάμε για μέσο όρο. Αντιθέτως, η φυλή όταν τη βλέπεις, σου δίνει την εντύπωση βέβαια κάτι, κάποιου που δεν σπάει, δεν είναι αυτό κτλ. Όταν έχεις κάνει κάποια πράγματα, π.χ. αυτές οι εξετάσεις που λέμε, οι DNA, οι ασθένειες, αν τις έχεις κάνει εξετάσεις γεννήτωρες που είναι δεδομένο, δεν θα το πάθει κανένα κουτάβι και δεν έχουμε φόβο κανένα. Όταν παίρνουμε από εκτροφέα ο οποίος εξετάζει έτσι, αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε και είναι μέσα στη φυλή. Αλλεργίες. Ακριβώς, ειδικά στα λευκά, αλλά και όχι μόνο, έτσι. Πάρα πολλές αλλεργίες, έχουν προβλήματα αλλεργιών συνήθως τροφικές, αλλά μπορεί να είναι και στο περιβάλλον, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Mm-hmm. Δόντια, δηλαδή λάθος δάγκωμα, το οποίο δεν μπορούμε ούτε αυτό να το προβλέψουμε, γιατί μπορεί σε μία γέννα να μας βγει ένα μεσοστό δάγκωμα
στραβά ή προγνωθισμοί και τέτοια. Γιατί λόγω του μπούλντο που υπάρχει μέσα στη φυλή βγαίνει ανακερούς, αναγενιές. Το δάγκωμα είναι ψαλιδωτό, το δάγκωμά του. Έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν θα σου πω ψέματα. Δεν είναι πολύ σύνηθες να βρεις σωστό δείγμα με σωστό ψαλιδωτό δάγκωμα. Γιατί είναι, είναι εύκολο να βρεις γυναίκα που στα λέει στα μούτρα και σου λέει την αλήθεια. Ρε Βαλβή, όσο πιο σωστό είναι το κρανίο και όσο πιο σωστό είναι, όπως βλέπεις, αυτό που πρέπει να έχει το αποειδές, τόσο πιο δύσκολο είναι να είναι και εντελώς σωστό το δάγκωμα, έτσι. Mm-hmm. Για να έχει εντελώς σωστό δάγκωμα, είναι πιο εύκολο να έχει, όταν έχει πιο σουβλέρι μούρι, που δεν το θέλουμε αυτό στη φυλή. Οπότε, εντάξει, είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα η κατάσταση. Το θέμα είναι να μην πονάνε τα σκυλιά, να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Συνήθως δεν έχουν πρόβλημα, είτε με προγναθισμό, είτε με κάτι άλλο. Δηλαδή και να έχουν, δεν τους προκαλεί κάτι, δεν πονάνε, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε είμαστε καλά σε αυτά. Μάλιστα. Για το θέλω να το πω γενικά για αυτές τις φυλές, γιατί πολλοί κόσμοι... Συγγνώμη, ναι. Να συμπληρώσω, γιατί ξέχασα. Και άλλο ένα πράγμα που δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί είναι το ύψος. Γιατί έχουμε ανώτατο ύψος στο στάνταρ τα 35,5 εκατοστά, αλλά αν ψάξει κάποιος να βρει γενικά μήνια του σε όλο τον κόσμο, θα βρει και 37 εκατοστά και 38. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος από τροφές να εγγυηθεί ότι θα φτάσει 35,5 και θα είναι εκεί. Μπορεί να βγει και πάρα πολύ μικρό. Εδώ ο ψηλότερος άνθρωπος είναι Κινέζος στον κόσμο. Είναι αλήθεια, ναι. Είναι... Ασιάτης ο άνθρωπος, ναι, και είναι 2,500, ξέρω εγώ πόσα είναι, τρομερό ύψος. Ναι, εννοείται ότι το DNA έχει τους δικούς του κανόνες. Ναι, και... απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο εκτροφέας μπορεί να προβλέψει κάποια πράγματα και να τα αποκλείσει και κάποια πράγματα δεν μπορεί. Mm-hmm. Ένας ειλικρινής άνθρωπος ο οποίος θέλει να πει την αλήθεια πρέπει να τη λέει για να όποιος κάνει την επιλογή να την κάνει συνειδητά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο. Θα μου επιτρέψεις εδώ... Αλλά... Ωραία, θα μου επιτρέψεις εδώ λίγο να σε... Όχι καλύψω, αλλά θέλω να πω κάτι. Γιατί μπορεί να δημιουργηθεί η αίσθηση... Α, τώρα ας πούμε, εντάξει, το λέει, γιατί μπορεί να γίνει... Είσαι από τους ανθρώπους, επειδή εγώ την πορεία σου, τουλάχιστον με αυτή τη φυλή, τη ζω από την αρχή. Είσαι από τους ανθρώπους που ψάχνει τόσο πολύ την τελειότητα... που στραβεί δύσκολα θα σου συμβεί και παρά τα αυτά εκθέτεις τόσο πολύ μερικές φορές τη φυλή, τις φυλές σου, που γιατί θέλεις ο άλλος να ξέρει τα πάντα και να τα ξέρει από την αρχή και να είναι συνειδητός. Δεν το κάνει, παιδιά, επειδή φοβάται τι θα της φέρει το DNA, αλήθεια. Το κάνει για να ξέρετε τι είναι αυτός ο σκύλος που παίρνετε. Δηλαδή, να πω και να... Θέλω να το επιλέξουν συνειδητά. Θέλω να ξέρουν ότι μαζί με τα καλά έρχονται και κάποια κακά. Είτε μας κάνουν είτε δεν μας κάνουν. Έτσι είναι. Εγώ είμαι όλη την ημέρα, στο ένα χέρι έχω αλόι, στο άλλο χέρι έχω, πώς το λένε, από το Άγιον Όρος και είμαι όλη την ημέρα Άργουεν, πού είναι το κοριτσάκι μου, που ξάπλωσε πάλι. Γιατί από το βάρος κάνουν αγκώνες κατευθείαν τα μερικά μπούλη. Λοιπόν, θέλω να ρίξω μια μουσική νότα, να πάρω μια ανάσα και επιστρέφουμε. Πω, αργά θα πάει σήμερα. Μενιατούρ. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή με τις ερωτήσεις, γιατί επειδή θα τα πει όλα και την ξέρω από την αρχή. Γεια σου Ελές, γεια σου φίλε καλέ. Επειδή ξέρω ότι θα τα πει όλα, περιμένετε προς το τέλος να κάνετε ό,τι ερωτήσεις δεν σας καλύπτουν. Για πάμε λίγο, αφού πιάσαμε την υγεία, ξεκινήσαμε ανάποδα σήμερα. Πάμε λίγο στη μορφολογία για να τσιμπήσω και μια ερώτηση με το βάρος που έγινε.
Το πρότυπο είναι το ίδιο με το Bull Terrier, του Standard. Στο μόνο που αλλάζει είναι το ύψος, το οποίο εμάς το maximum είναι 35,5 εκατοστά. Το μέγιστο επιτρεπτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουν σκούρα μάτια, όσο πιο σκούρα γίνεται, τριγωνικά. Mm-hmm. Το χαρακτηριστικό κεφάλι, φυσικά, το αυγοειδές. Όταν είναι λευκά, το χρώμα πρέπει να είναι παντού ολόλευκο. Επιτρέπεται μόνο να έχει κάποια σημάδια χρώματος στο κεφάλι. Mm-hmm. Μόνο πάτσε δηλαδή στο κεφάλι, αλλά πουθενά άλλο στο σώμα. Όταν είναι χρωματιστά, επιτρέπεται να... πρέπει να είναι το χρώμα να υπερτερεί όλων των άλλων. Και δεν επιτρέπεται το σηκωτή και το μπλε. Μάλιστα. Επίσης η μύτη πρέπει να είναι μαύρη. Το μπλε δεν επιτρέπεται ακόμα, δεν μπορεί. Κάποιος θα το κάνει. Κάποιος θα το κάνει πάλι. Έχουν κάνει διάφορα και τα πουλάνε ως exotic. Αλλά μιλάμε για άρρωστα ζώα τώρα, οπότε απαράδεκτα. Exotic είναι τα iguana. Όσοι θέλετε exotic, πηγαίνετε πάρτε ένα iguana να την περάσετε μια χαρά. Και τώρα ξέρεις, σε αυτό το σκυλό δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνω το ερώτημα. Τι είναι αυτό που μόλις το δω θα καταλάβω ότι είναι Bull Terrier. Δεν είναι σκύλος. Εγώ ναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω το σκύλο. Δηλαδή, όσα σκυλιά και να είχα στη ζωή μου, κανένα δεν είναι Bull Terrier. Και δεν ξέρω αν ακούγεται κλισέ αυτό που θα πω. Δεν είναι ο τυπικός σκύλος. Δηλαδή, όσα σκυλιά και να έχεις, όση εμπειρία και να νομίζεις ότι έχεις, το Bull Terrier είναι μια κατηγορία μόνο του. Και σου μιλάω απόλυτα ειλικρινά. Είναι κάτι ανάμεσα σε γάτα, σε σκύλο, σε γουρούνι, σε πτήση. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Έχει κινησιολογίες, έχει κάποια πράγματα που τα κάνουν τα γουρούνια πάρα πολύ. Αυτό με τη μουσούδα, ας πούμε, είναι κλασικό. Δεν χρησιμοποιεί τίποτα άλλο το γουρούνι εκτός από τη μουσούδα. Μόνο. Ωραία. Χαρακτήρας. Και εδώ νομίζω ότι πάμε σε διαφοροποίηση. Ναι. Εγώ τουλάχιστον την έχω ζήσει, θα σου πω ότι έχω ζήσει εγώ και από εκεί και πέρα πάρε την μπάσα και πήγαινε όπου θέλεις. Γενικά οι μπουλ καταστάσεις έχουν μαγκώματα, που σημαίνει ότι αν πας να πιέσεις ένα σκύλο, μαγκώνει πάρα πολύ εύκολα. Στα μίνιατουρ όμως έχω δει ότι είναι πιο ελεύθερα, δηλαδή ότι μπορούν να το πάρουν και στην πλάκα αυτό. Ναι. Εκεί... Αλλά είναι και ευαίσθητα όμως κατά βάθος, να ξέρεις. Ναι, δεν εννοώ να κάνεις κάτι βίαιο. Εννοώ να κάνεις... Δεν σου συγχωρέσουν το βίαιο. Ναι. Δεν σου συγχωρούν. Ναι. Δεν το ξεχνάνε καταρχάς. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πας με τη βία να κάνεις οτιδήποτε στο μήνια του. Το ξεχνάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει το αντίθετο. Ούτε στο... Θα πληγωθεί και θα το καταλάβει. Δηλαδή θα στο δείξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στο δείξει. Έχουν μια δικιά τους ψυχολογία. Αυτό το πιστοποιώ, δεν επανέρχεται η σχέση σου μαζί τους ποτέ, αν τις σπάσεις. Ποτέ θα σε χωρέσει, αλλά δεν θα έχει τόσο καλή. Πάντα θα σε κοιτάει επιφυλακτικά. Οπότε δεν μπορείς τα μήνια του να πας με άγριο τρόπο ή να τους πληγώσεις τον εγωισμό και την ευαισθησία τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλουν ιδιαίτερη προσέγγιση, θέλουν αγάπη, τρελή. Έχουν ένα δικό τους τρόπο που βλέπει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Γιατί ενώ έχει, για να εκφραστεί, πρέπει να ανοίξει το στόμα, με το που θα ανοίξει το στόμα σου κάνει ζημιά. Δεν το ανοίγει το στόμα λοιπόν, το κρατάει επιδεικτικά κλειστό και βγάζει μόνο τη γλωσσίτσα έξω. Δηλαδή αυτά είναι τα πράγματα που εμένα με, ξέρεις, σαλταρώ, ας πούμε. Να σου πω κάτι, είναι πολύ ευαίσθητα, είναι πολύ προσεκτικά, ενώ μπορεί όταν τα πιάσει αυτή η έκρηξη ενέργειας να σου γκρεμίσουν όλο το σπίτι και να σε πάρουν και σε ένα παραμάζωμα, αν δουν ένα παιδάκι ή κάποιον άνθρωπο ανήμορο, θα τα δεις ότι θα μαγκώσουν. Δηλαδή βάζουν το μυαλό τους και δουλεύει. Και λες δεν μπορεί, είναι στιγμές που λες, είναι τελείως χαθά, και είναι στιγμές που λες δεν έχω ξανά δει πιο έξυπνο πλάσμα. Δηλαδή σε τρελαίνουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι ιδιόρυθμα. Θέλω να πω κάτι όμως σε αυτό το κομμάτι και κυρίως για τους σκύλους που δουλεύονται φύλακες, γιατί θα πω ότι τα Bull Terrier είναι εξαιρετικοί φύλακες. Τι εννοώ με το εξαιρετικοί φύλακες? Εννοώ ότι έχεις ένα Magnum 357.
Έτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω σταθεί απέναντι σε σκύλους να αισθανθώ φόβο. Με τον Bull Terrier πάντα είχα στην άκρη του μυαλού μου μεγάλη πρόσεχε. Το στάνταρ. Πρόσεχε. Πρόσεχε, τελευταία στιγμή θα αλλάξει γνώμη. Δεν θα έρθει από εκεί, θα έρθει από την άλλη. Σκέφτομαι. Και είναι, ναι, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψεις στο stop, δηλαδή να δουλέψεις επαναφορά πριν το κάνει. Και έχω πει την ιστορία που έχω πάθει με πελάτη μου, που του λέω, το βλέπω χωρίς λουρί, με το σκύλο να περπατάει χαρούμενος και, και του έχω κάνει σωματοφυλακή. Και του κάνω νόημα από μακριά, ψιθυρίζοντας. Βάλ' του το λουρί, ρε εσύ. Χριστάρα που λέει, μη φοβάσαι τίποτα. Και με το που λέει, μη φοβάσαι τίποτα, φεύγει ο σκύλος. Τώρα που το λες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα Bull Terrier, όσο και να τα εμπιστευόμαστε, και εγώ θα μιλήσω για τα μίνι, δεν τα αφήνουμε ποτέ χωρίς λουρί για κανένα λόγο. Γιατί έτσι μπορεί να μας λατρεύουν, να μας αγαπούν, να δουν ένα μια γάτα, ένα ποντίκι, ένα περιστέρι, να αρχίσουν να το κυνηγάνε και όταν θα θυμηθούν ότι υπάρχουμε κι εμείς, να έχουν φτάσει κάπου αλλού και να μην ξέρουν πού βρίσκονται, αν δεν συμβεί κάτι κακό. Ναι. Είναι τέτοιο, έχουν τέτοια τρέλα, αυτό το τεριέ, το κυνηγετικό, που εντάξει, λες δεν μπορεί. Το γκάπ πάντως πάνω... Το δάγκωμά τους είναι... Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με το δάγκωμα κανενός μπουλ για μένα. Κανενός. Ούτε pitbull, ούτε... Τίποτα. Το μόνο που ακούς εκείνη τη στιγμή είναι ένα τρακάρισμα. Ναι. Αυτό. Την ώρα που σε πιάνει. Γι' αυτό θέλω να περάσω και ένα μήνυμα προς τα έξω, επειδή πάρα πολύ... που παίρνετε Bull Terrier κανονικά, όχι miniature, θέλετε να τα κάνετε φυλακές και πηγαίνετε και τα περνάτε διάφορα τεστ, σας προειδοποιώ, το τεστ που σας λένε, η αξιολόγηση, δεν είναι τεστ, είναι μάθημα στην πραγματικότητα. Και αυτό το μάθημα, αν γίνει λανθασμένα, μπορεί να πάτε και να σας απαντήσει ότι ο σκύλος κάνει, αλλά όταν βγείτε να έχετε έναν άλλο σκύλο. Δεν πιέζουμε ποτέ το σκύλο όταν το τσεκάρουμε αν είναι φύλακας ή όχι. Αν δείτε τίποτα μυστήρια με τσιμπηματάκια, με ιστορίες και τα λοιπά, με ξυλάκια, σπροξήματα και τέτοια, καλύτερο είναι να φύγετε σιγά σιγά από εκεί που βρίσκεστε και να πάρετε το σκύλο σας και πιθανότατα να καταγγείλετε και το παλικάρι που το έκανε. Γιατί για όλους τους σκύλους, έτσι, αλλά μικρά, μιλάω για μικρά τσιμπηματάκια, αλλά εδώ δεν πρέπει να παίζεις καθόλου με το ένστικτο. Αν λέγαμε για το American Staff 1, εδώ για μένα χίλιες. Εδώ εμείς είμαστε εξαιρετικοί συναγερμοί, τα μικρά, εξαιρετικοί συναγερμοί, γιατί είναι πάντα alert. Πάντα έχουν το νου τους, δηλαδή τώρα άμα πέσει κάτι μέσα και ακουστεί κάποιος θόρυβος, θα τη δεις και ας έχει κοιμηθεί και ας είναι έτοιμη να πεθάνει τον ύπνο. Φοβεροί φυλακές από την άποψη του συναγερμού θα γαυγίσουν, αλλά όχι σε σημείο νευρικό που να σπάσουν τα νεύρα να γαυγίζουν ασταμάτητα. Mm-hmm. Θα σε προειδοποιήσουν για το συγκεκριμένο πράγμα. Μετά θα σταματήσουν. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση, γιατί αυτό να το πετύχω μόνο, είναι στην πραγματικότητα η πρώτη φορά που εκπαιδεύεις να πάρει θέση όπως θα την παρουσιάσεις. Εδώ είναι νομίζω. Εδώ είναι η πρώτη φορά. Είναι τρομερό πόσο έξυπνα είναι. Απίστευτο. Εδώ δεν είναι ούτε 3 μηνών. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ο σκύλος έχει στηθεί, λες, και είναι professional, ας πούμε. Κοίτα εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με το Bull Terrier, σε πληροφορώ. Δεν είναι εύκολο. Το πιστεύω, αλλά το λέω από άποψη ευφυΐας, όχι από άποψη... Είναι, όταν θέλουν να σε ευχαριστήσουν, όταν θέλουν, θα κάνουν τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι τις περισσότερες φορές θέλουν για λίγη ώρα και μετά θα θέλουν να ευχαριστηθούν εκείνα να κάνουν κάτι άλλο. Βαριούνται πάρα πολύ γρήγορα, βαριούνται τα πάντα, οπότε mm-hmm. πάντα πρέπει να τα κρατάς σε μια γρήγορση με κάτι που να τους τραβάει το ενδιαφέρον.
Και αν βαριούνται, γίνονται πραγματικά καταστροφικά. Οπότε καλό είναι να μην βαριούνται ποτέ. Άρα μιλάμε για... Σκέργειας, έτσι. Μιλάμε για σκυλιά που απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι αθλητικοί, θέλουν μόνο να παίξουν, θέλουν να κάνουν κτλ. Για κάποιον που θέλει να κάτσει τον καναπέ και ναι, να πάρει ένα γέμο σκύλο, το mini bull το ξεχνάει. Ναι, γιατί οι περισσότεροι θα σκεφτούν, α, είναι και μινιατουρίτσα, θα το βάζω δίπλα στο χειρόφρενο εκεί πέρα, θα είναι ήρεμος, θα πηγαίνω στο καφενείο, θα... ναι, καλά, εντάξει, αύριο, αύριο. Μήπως έχουμε καμιά... Νομίζει πως τα περισσότερα μοιάζουν, ταιριάζουν και για τα ντόγκο Αργεντίνο, sorry. Έβαλες το sorry στο τέλος. Τι να διαβάσω... Τι να διαβάσω... Εγώ να πω ότι είναι χαρούμενα, γελάς πάρα πολύ, αλλά την ίδια ώρα θα να κλάψεις κιόλας. Είναι μια φίλη που σε τρελαίνει με αυτό το πράγμα, δηλαδή την ίδια στιγμή που γελάς, γιατί κάνουν κάτι πάρα πολύ αστείο, την ακριβώς επόμενη στιγμή τραβάς τα μαλλιά σου με αυτό που έχουν κάνει ακριβώς μετά. Είναι μια φίλη που δεν βαριέσαι με τίποτα να την έχεις, τη λατρεύεις. Ναι, με τα καλά της και τα κακά της τη λατρεύεις όμως στο τέλος, γιατί τέτοια αγάπη που σου δίνουν έτσι είναι, είναι ιδιαίτερα σκυλιά, πραγματικά είναι ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, να το περιγράψω. Οκ, okay, Ελές. Έχουμε και τα δικά μας τα κωδικά με τους ανθρώπους μου εδώ. Πες μου, από πού όμως σου έκατσε, ρε παιδί μου, η βίδα? Δηλαδή... Πριν πάρω τα Άμσταφ... Θέλω να μου πεις μια αλήθεια καταρχήν. Ξεκίνησες με τα Άμσταφ από τύχη, ενώ ήδη τα έχεις κοζάρει? Ήμουν ανάμεσα σε δύο φιλέ. Δεν θα σου πω ψέματα. Και ξεκίνησα με τα Άμσταφ γιατί είδα τη μαμά της τότε σκύλας μου και την ερωτεύτηκα. Ήταν καθαρά θέμα τύχης και timing που δεν πήρα μπουρτεριέ. Τότε δεν είχα δει τα μίνι, είχα δει στάνταρ και το είχα ερωτευτεί. Μετά είδα τα μίνι και έλειωσα, τελείωσε, δεν υπήρχε. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Αλλά εντάξει, είναι σου λέω, δεν ήξερα που έπλεκα βέβαια, δεν είχα ιδέα, γιατί είναι τελείως διαφορετικά αυτά που διαβάζουμε με αυτό που ζούμε. Καμία σχέση δεν έχει. Αν δεν ζήσεις με ένα μίνι, δεν έχεις ιδέα τι σε περιμένει. Να κάνουμε ένα τεστ που θέλω να δω. Μπορείς να τη βάλεις δίπλα και να τις βάλεις στο συντονάκι να δω τι θα κάνει. Με, Ντορί, Νανί, έλα. Νανί. Είναι και κουρασμένη τώρα, να ξέρεις, έτσι. Παίζει και να σηκωθεί, θα δούμε. Μπα, έβαλε τη μούρη κάτω, τέλος. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Ήθελε να δεις αν θα έρθει πάνω μου. Ήθελα να δω αν θα κρατήσει. Όχι, βολεύτηκε τώρα. Δεν βολεύτηκε ακόμα, προσπαθεί. Αυτή την ενοχλεί. Αφού την ενοχλείς, ρε, είσαι ακριβώς όπως όταν τρώει ο κόσμος μαζί σου. Την ενοχλεί το φως, δεν την ενοχλώ εγώ. Πάρε και αυτό, πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Τώρα. Τέλος. Απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο. Αυτό όμως δεν είναι το τυπικό μπουλτεριέ που βλέπουμε, το μίνι. Ναι. Αυτό συμβαίνει μετά από πάρα πολλές ώρες εκτόνωσης, παιχνιδιού. Και δουλειάς. Και δουλειάς. Δηλαδή, οι ώρες ηρεμίας είναι λίγες. Ναι, εντάξει. Και γι' αυτό πρέπει να καταλαβαίνει πλέον ο κόσμος ότι το κάθε πράγμα είναι για τη δική του πίστα. Εντάξει. Μην πάτε να μετατρέψετε το χαρακτήρα ενός σκύλου. Πάρτε ένα σκύλο που έχει το χαρακτήρα που θέλετε. Δηλαδή, ναι, είναι σαν να πας να πάρεις κατέμα, ας πούμε, και να πεις εγώ παίρνω κατέμα, αλλά θέλω να πηγαίνω συνέχεια με μεγάλα ταξίδια. Ρε φίλε, τι να κάνουμε, είναι ντούρο κατάσταση. Δεν γίνεται. Δεν βολεύτηκε τελικά. Έχει φάει έναν έρωτα τώρα. Τώρα θέλει αγάπες, είναι η ώρα. Είναι η ώρα μας. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας? Καταρχάς... Και μέσα σε,
Δεν θέλω, δηλαδή, δεν θέλω ακριβώς το πρόγραμμά σου, θέλω το πρόγραμμα... Ναι, θέλω το πρόγραμμα που θα μου μετατρέψεις για τον κηδεμόνα ενός μηνιάτου. Συνήθως ξυπνάνε νωρίς, με full ενέργεια, όταν λέμε full, μέσα στην όρεξη. Οπότε πρέπει να ασχολείσαι από το πρωί που ξυπνάς μαζί τους μέχρι το βράδυ θα κοιμηθεί. Άντε και διάμεσα να σου αφήσουν μια-δυο ώρες έτσι για να ξεκουραστούν. Τώρα το τι θα κάνεις, βόλτα, παιχνίδι, φαγητό, ξανά... Είναι από πίσω σου συνέχεια. Ναι, ναι, απίστευτα όμως. Μαγειρεύεις, πολύ γέλιο στην κουζίνα. Έχω μόνιμα ένα σκύλο στην κουζίνα από πίσω μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει τρομερή πλάκα, τώρα δείχνω, και είναι περσινό. Η Μαρούσκα που είναι. Η Μαρούσκα που την έχει σκοτώσει την κουβέρτα τελείως, δηλαδή. Ευτυχώς, μεγαλώνοντας, κάποιες τέτοιες συμπεριφορές έτσι λίγο ηρεμού. Ευτυχώς. Ναι. Αλλά εντάξει, όταν είναι κουτάβια, θέλουν υπομονή. Θέλουν, ναι, υπομονή. Και δεν παίζουμε με διελκυνιστίδες που συνεχίζω να λέω τραβάω, τραβάς, τραβάω, τραβάς, γιατί κάποιοι από εσάς θα χάσετε. Τώρα αυτό που κάνετε είναι άλλο πράγμα, είναι κυριαρχία στην κουβέρτα. Ναι, η κουβέρτα είναι δικιά μου, θα την κάνω ό,τι θέλω. Αυτό, αυτό. Και τώρα πήγε μέσα και τι, αυτό ήτανε, τέλος. Κάτι άκουσε τώρα, ποια ήτανε, ποιο είναι το... Πήγε μέσα με μάλλον νερό, γιατί έχει μέσα νερό, έχει το κρεβάτι της. Τι όμορφα που είσαστε εκεί κάτω. Δεν έχετε να μου βάλετε μια αποθηκούλα, αν κοιμάμαι κι εγώ εκεί. Εμάς οι αποθήκες μας, κύριε, έχουν air condition, κρεβάτι, μπορείτε να έρθετε εύκολα. Είναι έτσι όπως τα λέει, αν ενδιαφέρεστε για αυτές τις φυλές, είτε πάρετε από την Αργυρό για ένα σκύλο είτε όχι, αξίζει να πάτε να δείτε το πώς τα έχει, και θα σε δεσμεύσω στον αέρα τώρα για ένα θέμα που θέλω να κάνουμε. Σε κάθε εκτροφέ να ισχύει. Τι? Κάθε εκτροφέ να ισχύει. Να πηγαίνουν να βλέπουν γενικά πώς είναι τα σκυλιά. Ναι, αλλά εγώ το λέω και για τις ιδιαιτερότητες που έχεις σαν άνθρωπος, όπως αυτή που είπαμε με την αλήθεια. Είδες τώρα, μου φάγες το... Ήθελα να πω να σε δεσμεύσω για κάτι και το χάσα. Θέλω να σε δεσμεύσω ότι θα κάνουμε μαζί ένα θέμα που θα έχει από την επιλογή των γονέων μέχρι τη γέννα και τους δύο πρώτους μήνες όλη τη διαδικασία. Θέλω δηλαδή... Και με μια τέτοια φυλή, δεν το επιλέγω μόνο επειδή είσαι φυλή. Αυτή επειδή... είναι δύσκολη φυλή. Αυτό. Γι' αυτό θέλω να το κάνουμε όμως αυτό, για να δούνε τι σημαίνει πραγματικά ερασιτέχνης εκτροφέας. Και δεν βάζω τη λέξη ερασιτέχνης μπροστά κατά λάθος, τη βάζω επίτηδες. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει το χομπίστας πιο πολύ, όχι τόσο το εραστέχνης. Και εμένα. Γιατί... Εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Τέχνης, αλλά στην Ελλάδα το εραστέχνης είναι και λίγο... Ότι θεωρώ, ναι, δεν είσαι και πολύ καλός. Ναι. Αυτό. Για πες μου τώρα, τόσες εξετάσεις, τόσα πράγματα, θα είναι ένα σκύλος ο οποίος θα είναι σχετικά υποθέτω... Πολύ σημαντικό. Ναι. Ορίστε, ξεχνάω κι εγώ. Πολύ, 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 πολύ σημαντικό. Έχουν πρόβλημα απόφωσης. Που το ξεχάσαμε. Αυτό, ξέρεις τι, ήθελα να σε ρωτήσω την ώρα που λέγαμε για τα άσπρα και λέω για να το πέρασε, κάπου αλλού θα το πλασάρει. Όχι, το ξέχασα. Δεν το έχουν μόνο τα άσπρα, απλά το άσπρο έχει περισσότερες πιθανότητες να το εμφανίσει. Να προσθέσω κάτι. Λόγω του φυλών που προέρχεται. Ναι. Ωραία, να προσθέσω κάτι. Επειδή τα miniature και τα standard σε γράφουν και στα κοκόφια τους που λέω εγώ πολλές φορές. Προσέξτε κάποιοι που νομίζετε ότι ο σκύλης σας είναι κουφή. Μπορεί να το τσεκάρει μόνο επαγγελματίας ή εκπαιδευτής ή κτηνίατρος με διαφορετικές πλατφόρμες. Έχει τον Bayer Test. Και στο τσεκάρει το σκύλο να δει αν όντως ακούει. Και ναι, εγώ θα μπορούσα να πω μέχρι το ότι ξέρεις κάτι ακούει. Το που... πώς, τι και τα λοιπά είναι... Ο κτηνίατρος απλά μπορεί να τσεκάρει αν ακούει σωστά, αν ακούει και στα δύο αυτά, γιατί μπορεί να ακούει από το ένα. Μπορεί να μην ακούει πολύ καλά, να ακούει λιγότερο. Να μην είναι εντελώς κουφό δηλαδή. Ωραία.
Άλλο ένα τεστ, λοιπόν. Βέβαια, τα mini bull πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι κουφά. Αυτό ή σου είπα. Εδώ έχει μπαέ και μόνιμα εδώ μέσα όταν δεν κρατάω φαγητό ή δεν έχω κάτι ενδιαφέρον, είτε τις μιλάω είτε δεν τις μιλάω, είναι σαν να μιλάω από το βάρο. Μα αυτό ακριβώς είπα, ότι πάρα πολλοί ερχόντουσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και μου λέγανε είναι κουφό το σκυλί. Και του... Ναι, υπάρχει μια μπλούζα στα αγγλικά που κυκλοφορεί για τα μπουλτεριέ που γράφει «Σε ακούω, απλά δεν με νοιάζει ρε παιδί μου». Υπάρχει μια ίδια για και για τους εκπαιδευτές προς τους πελάτες τους. Ζαλίστηκα από το γέλιο. Ναι, αυτό είναι της ηλικίας τώρα. Για πες μου, σταματήστε ρε να φιλιέστε συνέχεια ζηλεύω. Πάω και βγάλω τη χοντρή έξω και γίνει ο... Πάω και βγάλω τη χοντρή, γίνει ο χαμός του χαμού εδώ πέρα. Την περιμένει και κόσμος, αν τη δει. Λοιπόν, για πες μου τώρα οικονομικά τι γίνεται. Επειδή είναι δύσκολη, θα σου πω τι γίνεται. Καταρχάς στην Ελλάδα δύσκολο να βρεις μήνυ, έτσι. Δεν είναι εκτροφής, δεν υπάρχει. Είσαστε μοναδική νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει άλλη μία η οποία δεν εκτρέφει αποκλειστικά μήνυ. Έχει νομίζω μόνο ένα ζευγάρι. Δεν βρίσκεις. Οπότε για να βρεις επιβίτορα πρέπει να απευθυνθείς στο εξωτερικό. Έτος και αν έχεις επιβίτορα που και πάλι δεν θα το βάλεις με όλες τις σκύλες. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά και στις εξετάσεις υγείας και στο να ζευγαρώσουν και στο να κάνουν και σαρικές, γιατί συνήθως κάνουμε και σαρική λόγω μικρόσωπης φυλής. Οπότε είναι... Και είναι και πολύ μικρές τοκετομάδες, σπάνια δηλαδή να δεις πάνω από 5-6 μήνες να γεννιούνται. Συνήθως γεννιούνται 2-3, εκείνο μέσος όρος. Οπότε πρέπει να μοιραστεί, δυστυχώς τα έξοδα πρέπει να μοιραστούν βάσει των κουταβιών και των εξόδων που έχουν γίνει για την κάθε γέννα. Ναι. Άρα μιλάμε για, να πω εγώ... Είναι ψηλά τα κόστη, δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή και εγώ για να φέρω μήνυ απ' έξω... Ήταν πάρα πολύ ψηλά, καμία σχέση. Αυτό το ξέρω. Βέβαια, εσύ έφερες σκυλιά τα οποία προοριζόντουσαν για επαγγελματική αναπαραγωγή. Επαγγελματική. Επειδή δεν έχει πάρα πολλά άτομα και επειδή γενικά τώρα αρχίζει λίγο και γίνεται πιο δημοφιλής, είναι αρκετά υψηλές τιμές. Ναι. Και λόγω των πολλών που είπαμε, έτσι. Να πούμε 1500 πλάς, 2000 πλάς. Δεν θέλω να πω ακριβώς, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί σε κάθε γέννα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Ξέρεις ότι λέω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θα ήταν ψέμα να πω ότι θα είναι 1500, 1800, 2, δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα μου κάνουν μια γέννα και μου κάνουν ένα κουτάβι, πιθανότερο βέβαια να το κρατήσω. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα είναι το κόστος το ίδιο. Δεν μπορεί. Ναι. Όχι ότι θα βγουν τα έξοδα ποτέ με ένα κουτάβι, είναι δεδομένο αυτό. Ωραία, άρα μιλάμε για ένα σκύλο ο οποίος προορίζεται, ένα, για ενεργητικούς ανθρώπους, ναι. Δύο, για ανθρώπους που δεν θα λυπηθούν μια καλή τροφή. Οπωσδήποτε. Που μπορεί... και αλλεργίες, καλό είναι να είμαστε low grain, ξέρεις, προσοχή, να την έχουμε δοκιμάσει. Συζητάω. Από το Άγιον Όρος, εγώ παιδί μου την αληφή την παίρνω 27 ευρώ και τελειώνει σε 3 μέρες. Λοιπόν, μην πάτε και πάρετε τίποτα αληφές από το Άγιον Όρος και πλάκωσετε, μ' ακούτε. Πού τα λέω αυτά. Σχετικά ευκατάστατος, λοιπόν, με σταθερή δουλειά να έχει το παιδί. Είναι μια φυλή η οποία πέρα από το αρχικό κόστος είναι, χρειάζεται να έχεις και κάποια οικονομικά έτσι. Ωραία, οικονομικά. Τώρα είναι μια από τις φυλές που εγώ δεν θα πρότεινα για οικογένεια. Συμφωνείς μαζί μου ή όχι? Δεν θα πρότεινα για οικογένεια με πολύ μικρό παιδί. Θα σου πω για ποιο λόγο όμως. Γιατί θέλει τόση ασχολία από τους γονείς που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρεις ταυτόχρονη ισορροπία. Θα σου πω, η εκτροφέας μου της Ντότη συγκεκριμένα στην Πολωνία έχει δύο μικρά παιδιά. Mm-hmm. Εκτρέφει mini bull και εκτρέφει και μικρά παιδάκια. Του golden retriever. Σε πληροφορώ, επειδή αυτό το κορίτσι εδώ μεγάλωσε με αυτά τα παιδάκια, όποτε βλέπει παιδάκια, εξασιάζεται. Δεν βάζω θέμα επιθετικότητας εγώ, έτσι. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Αν έχεις όρεξη, διάθεση και όχι πολύ μικρά παιδιά, και δεν το λέω το μικρά παιδιά γιατί θα τα πειράξουν,
Το λέω γιατί είναι άγαρμα. Και κάποιες φορές, την ώρα που τα πιάνει, ας πούμε, αυτή η ενέργεια που αρχίζουν και τρέχουν να την εκτονώσουν μέσα στο σπίτι, μπορεί να πάρουμε και τα παιδάκια μαζί. Όλες οι φυλές, αλλά εντάξει, το τεριέ το έχει παραπάνω. Και επειδή δεν μπορεί να σου την ώρα πάνω από ένα παιδί με ένα σκυλί, όταν είναι πολύ μικρό το παιδί, καλό θα ήταν να μην επιλέγουν μια τόσο ενεργητική φυλή για μένα. Θα προτιμούσα να πάρουν κάτι πιο ήπιο. Συμφωνούμε απόλυτα για ακόμα μια φορά. Και μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι έχουμε στήσει τις συνεντεύξεις. Ναι. Αλλά η πλάκα είναι ότι έτσι και δούνε και το background τι κάνουμε και πώς βγήκαμε σήμερα, ας πούμε. 10 λεπτά πριν. Πολύ στημένη. Έχει μεγάλη τέτοια. Λοιπόν, τι μπορούμε για να δούμε. Γενικά στα άσπρα είναι πιο σκιστά τα μάτια των μινιατούρς, τα λεφτά είναι πιο σκιστά από τα άλλα, όπως τα μπούλτεργε, στα... Ισχύει ότι στα άσπρα συνήθως είναι πιο σχιστά, αλλά δεν είναι μόνο τι είναι. Στα έγχρωμα απλά φαίνονται λίγο πιο στρογγυλά και λόγω του χρώματος. Χάνεται, ξέρεις, λίγο μέσα στο χρώμα το όλο θέμα. Αλλά ναι, συνήθως τα λευκά έχουν πιο κινέζικα μάτια. Έχει ωραία τα μια ατάκα. Ο Τζο Αρμάνι ή η Τζο Αρμάνι, ένα bull terror θέλει. Ναι, και εγώ τα λέω έτσι. Τα λέω έτσι συνέχεια. Ωραία. Αλλά είναι ευχάριστο τέρορ. Μάλιστα. Είναι ένα τέρορ που χαμογελάς. Μάλιστα. Μάξα να δούμε την εισαγωγούλα σου που μου αρέσει. Δεν πήγα να σε κλείσω. Τι είπε, φοβηθήκες. Εδώ θα μείνεις. Λοιπόν, βασική ερώτηση. Πώς τα πάνε με τους άλλους σκύλους? Θα σου πω. Σαν φιλή γενικά είναι πολύ χαρούμενα, είναι πολύ παιχνιδιάρικα. Πηγαίνουν χαρούμενα προς τους άλλους σκύλους. Αλλά επειδή πολλές φορές παραπηγαίνουν χαρούμενα προς τους άλλους σκύλους και πολύ άγαρμα, οι άλλοι σκύλοι λίγο τρομάζουν. Οπότε δεν χαίρονται οι άλλοι σκύλοι γι' αυτά. Είναι λίγο άγαρμα. Ωραία. Εγώ προσθέτω και κάτι άλλο, επειδή έχουν ένα body language που για να το συνηθίσεις χρειάζεσαι πάρα πολύ χρόνο και για να το κατανοήσεις, και επειδή πιάνουν το 1% μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα, το πότε μπορεί να περάσεις από μία φάση, παίζουμε σε μία φάση που θα δεις ξαφνικά το σκύλο να κάνει μια ευθεία γραμμή και να πίνει φωτιά πίσω του για να την πέσει σε ένα σκύλο, είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, τα μήνυ γενικά είναι, προσεγγίζουν συνήθως, γιατί εντάξει τώρα αν υπάρξει και ένα δείγμα διαφορετικό, okay, αλλά συνήθως προσεγγίζουν τα άλλα σκυλιά με πολύ χαρά. Απλά επειδή είναι υπέρμετρη η χαρά τους, δεν το δέχονται και όλα τα σκυλιά. Και η εμφάνισή τους νομίζω ότι παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή με κάποιες φυλές τα περισσότερα σκυλιά, ας πούμε με τα τσόου-τσόου, με τα μπουλτεριέ, κάποια σκυλιά σκαλώνουν κατευθείαν με το που τα βλέπουν, ας πούμε. Εδώ οι άνθρωποι μόλις βλέπουν μπουλτεριέ ή θα σου πούνε αχ τι όμορφο ή αχ πόσο άσχημο είναι, πραγματικά δεν το πιστεύω. Ναι, ναι. Έχουν ιδιαίτερη. Ή θα σου αρέσει ή θα το συχαίνεσαι. Είναι αυτό που είπες, είναι μια κατηγορία μόνο του. Όχι, ακριβώς. Ποια είναι τα πλάνα τώρα που έχεις βάλει, γιατί ξέρω ότι είσαι τόσο υπομονετική που κάποιον, ας πούμε, δεν παρασύρεσαι από τον έρωτα. Λες θα πάμε στην εκκλησία, πάμε σιγά σιγά. Εντάξει, σχεδιάζω την εκκλησία λοιπόν σιγά σιγά. Ευελπιστώ να πάνε καλά τα πράγματα, τα κορίτσια μεγαλώσανε. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν μανούλες κάποια στιγμή. Αρκεί να βρει ο καλός. Τώρα τι ηλικίες έχουμε?
Η Ντότι είναι, έχει γεννηθεί Νοέμβριο. Είναι 14 μηνών. Μάλιστα. Όχι, 15 μηνών. Ναι. Και η Μαρούσκα είναι 16. Και ξεκινάει. Και θα περιμένουμε λίγο ακόμα τους ίστρους μας. Γύρω στα 2,5 χρόνια ξεκινάει. Είναι μικρό ομιφυλή, οπότε γύρω στα 2 έτη είναι καλά. Mm-hmm. Δηλαδή ήδη έχουν αλλάξει οι χαρακτήρες τους. Έχουν οριμάσει αρκετά. Έχουν οριμάσει. Ήδη είναι εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Εδώ και μήνες. Mm-hmm. Τώρα είναι και τα θηλυκά, έτσι, γιατί τα αρσενικά οριμάζουν λίγο πιο αργά ως ποτέ. Μάλιστα. Ωραία. Έχω αποφοιτήσει λοιπόν από μια σχολή εκπαιδευτών σκύλων. Δεν ξέρω και πάρα πολλά για ιδιαίτερες φυλές και έρχεται ένας πελάτης και μου λέει «Γεια σου, έχω πάρει ένα μινιατούρ και τα λοιπά». Και επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος άνθρωπος, σε παίρνω ένα τηλέφωνο και σου λέω «Γεια σας κυρία Βάλβη, με λένε Χρήστο Κούτσι, είμαι νέος στο επάγγελμα, θα με έχετε δει με τα μακριά μαλλιά, λοιπόν, θέλετε να μου πείτε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσω το σκύλο σας». Τα μίνι θέλουν, όπως έλεγα και πριν, θέλουν μόνο θετική προσέγγιση. Αν σε πάρουμε κακό μάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν. Στο λέω, πείρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να το δουν όλο ως παιχνίδι, να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις, να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον. Συνήθως τους κεντρήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ το παιχνίδι, όχι τόσο το φαγητό. Όσο το παιχνίδι. Δηλαδή, αν βρεις έναν τρόπο που να θεωρήσουν την εκπαίδευση παιχνίδι, θα καταφέρεις να κάνεις κάποιο πράγμα. Να το βγάλεις. Το μέγιστο επίπεδο. Ακόμα και ένας ήχος να είναι κάνεις και να ανακαλύψεις ότι τα κάνει πολύ χαρούμενα, μπορείς να βασιστείς σε αυτό τον ήχο για να κάνεις όλη την εκπαίδευση. Αυτό ναι, έχω ζήσει. Είναι τραγικά ξεροκέφαλα σε σημείο να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, έτσι. Είναι δύσκολα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι τόσο ξεροκέφαλα που δεν το πιστεύεις. Είναι καταρχήν κυριολεκτικά ξεροκέφαλα, γιατί έτσι και φας κουτουλιά από μπουλ τεριγέ. Είναι σαν να σου πετάξανε μπάλα του bowling, ας πούμε, στο κεφάλι. Ναι, δεν παλεύονται. Όπως είναι για την πίεση, το μόνο που θα κάνεις είναι να μην σε γουστάρει ο σκύλος, γιατί η αίσθηση του πόνου τους είναι μηδαμινή. Δηλαδή, ναι, δεν νιώθουν. Δεν νιώθουν. Ναι. Είναι εξαιρετικοί άλτες, έτσι, για το μέγεθός τους. Πηδάνε με τα τέσσερα πόδια. Αυτό είναι τρομερό που κάνουν με τα τέσσερα πόδια. Τώρα έχουν αρχίσει και μόνο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι σαν να είναι αλλαγή. Ναι. Όλες οι φωτογραφίες που έχω, είτε από εκπαίδευση απλή, είτε από σωματοφυλακές κτλ., ποτέ δεν θα δεις ένα bull terrier να έχει κάθετη κίνηση την ώρα που περνάει το εμπόδιο. Είναι όλα έτσι. Είναι σαν να φεύγουν από το ένα τέτοιο και πηγαίνουν από την άλλη. Έτσι. Πηδάνε. Είναι ο τρόπος. Ναι. Γιατί λέω ότι είναι ιδιαίτερα σε κάποια πράγματα. Αναρριχητές είναι. Είναι και επίσης σκάβουν πάρα πολύ. Γενικά ψάχνουν να βρουν τρόπο απόδρασης που δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάπου, πρέπει να έχει πάντα το νου σου να είναι πάρα πολύ καλά ασφαλισμένα. Ότι μπορεί να σκάψει κάτω από το τσιμέντο, ας πούμε. Κάτω από το χώμα και να βγει από την άλλη. Έχω ένα χώρο έξω που έχω playground που παίζουνε, το οποίο είχε τεχνητό γκαζόν. Εγώ, σαν παιδί, δεν είχα ποτέ playground. Και ακούστε τι λέει η γυναίκα. Δηλαδή, έχω ένα χώρο που είναι. Λοιπόν, και γύρω-γύρω έχει ένα κόπλευμα. Το τεχνητό γκαζόν έπαψε να υπάρχει, όπως κατάλαβες, γιατί σκάστηκε όλο. Είναι χάλι μαύρο. Φαγώθηκε, έσκαψαν το σειρματόπλεγμα, έπρεπε να βάλω φυπλό, έβαλα τελικά τσιμεντόπλακες πάνω, μου κάνει μια ανακαίνιση καινούρια. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, λες δεν μπορεί τόσο μικρά πλασματάκια να κάνω τέτοια πράγματα. Να πω και εδώ και βάζοντας προσοχή στην εκμάθηση του crate. Μην πετάξετε bull terrier μέσα και κλείσετε την πόρτα. Το να ανοίξει μια τρύπα στα σίδερα είναι γι' αυτό το πιο απλό πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Αργές κινήσεις, πρώτα να το θεωρήσεις σπιτάκι, κρεβατάκι, ιστορία κτλ. Και οι πόρτες έρχονται μεταγενέστερα. Συμφωνείτε κυρία Βάλβη?
για να το θεωρήσει χώρο του τον μπουλτεριέ, επειδή είναι λίγο της άνεσης σκυλιά, είναι να βάλεις κάτι μαλακό μέσα, ένα κρεβάτι. Σε άλλα σκυλιά δεν το συνιστώ, γιατί τα καταστρέφουν. Και αυτό θα το καταστρέψει. Αλλά αν δεν του βάλεις κάτι μαλακό, δεν θα πάει ποτέ να μείνει εκεί μέσα, να ξέρεις. Δεν θα κάτσει με τίποτα. Και όπως βλέπεις τον καναπέ, και πάνω μας μια χαρά. Αν τη βάλω κάτω στο πάτωμα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει. Ναι. Βγάζει κυριαρχίες με τους καναπέδες. Όχι. Κυριαρχίες γενικά στους ανθρώπους σπάνια να βγάλουν. Εκτός και αν είναι πολύ κακομαθημένα. Έτσι, γιατί είναι και θέμα εκπαίδευση, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι πλέον όταν μιλάμε για τέτοιες φυλές, μιλάμε μόνο για εκπαίδευση. Γιατί αλλιώς είναι. Εντάξει, είναι το λάθος έργο. Διαφορετικά. Είναι τόσο ανθρωποκεντρικά που δεν θα βγάλουν εύκολα κυριαρχία στον άνθρωπο. Μπορεί να βγάλουν κάποια θετικότητα, ίσως κάποιες στιγμές του εσύ ο άνθρωπος μου, εγώ σε αγαπάω τώρα, εγώ θέλω να παίξω μαζί σου και όχι κάποιος άλλος. Αν υπάρχει άλλο σκυλί, θα βγάλουν θετικότητα, έντονη. Γενικά πρέπει να τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία με άλλα ζώα και με άλλα σκυλιά. Ότι θα τα πάνε καλά μεγαλώνοντας. Τη μοναξιά, πώς την έχεις δίκιο και σε αυτό βάζω να το υπογραμμίζω. Με τη μοναξιά πώς θα πάνε? Χάλια. Χάλια, Χάλια. Δηλαδή τρομερό, τρομερό τέτοιο άγχος αποχωρισμού. Δηλαδή για κάποιον ο οποίος θα λείψει 8 ώρες είναι δύσκολα τα πράγματα. Και καταλαβαίνω ότι δουλεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, οπότε το 8 ώρες είναι δεδομένο. Άρα μιλάμε, βάζουμε ιδεατά το ζευγάρι που κάποιος που παίζουν με τις ώρες μεταξύ τους και είναι και δύο αθλητικοί. Εντάξει. Κοίτα, αν εκτονωθεί θα κάτσει και αν μάθεις ένα πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι το ιδεάτο να το αφήνεις πάρα πολλές ώρες μόνο του, γιατί αρχίζουν μετά και παίρνει περίεργες τροφές στο μυαλό, αυτό που έλεγα. Ψάχνει να βρει. Και είναι ο σκύλος που μπορεί ακόμα και στο τι λέει το σκυλάκι της κάτι-κάτι, είναι ένα και μοναδικό. Ρουσίδης. Τώρα το είδα, Νικόλαος Ρουσίδης. Ποιον λέει κάτι-κάτι εσένα? Πιτώτη. Είναι το σκυλάκι της κάτι-κάτι. Ο Νίκος, να ξέρεις, δεν τα συμπαθούσε πολύ. Δεν του άρεσε πάρα πολύ. Και από τότε που γνώρισε την Τότη, ερωτεύτηκε. Έπαθε... Παιδάκι μου, εσύ ψήνεις... Νίκο, πες το, να μην το λέω εγώ. Πού είναι? Εσύ ψήνεις... Νόμιζα ότι είναι πίσω από την κάμερα. Εσύ ψήνεις, παιδάκι μου, άνθρωπο... με την αγάπη που βγάζεις, δηλαδή με αυτή την καψούρα, νομίζω ότι σε αυτό μοιάζουμε λίγο. Εγώ βέβαια κάνω βλακίες γιατί είμαι παρορμητικός. Τώρα θα είχα γεμίσει το σπίτι με μπουλτεριέα. Ξέρεις τι, σε κερδίζουν και από μόνα τους. Έχουν ένα τρόπο ιδιαίτερο που ακόμα και να μην τα θες πολύ, το καταλαβαίνουν και έρχονται και κάνουν ό,τι πρέπει, γίνονται τσικλόου, σε κάνουν και γελάς και σε τραβάνε. Και ας μην τα συμπαθείς ιδιαίτερα. Εγώ πάντως, αν μου το έλεγες πριν, θα έλεγα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα αγαπήσει, γιατί αν είναι δυνατόν εκτροφέας γαλλικού bulldog να μην συμπαθήσει, ας πούμε, την άλλη ξεροκεφαλιά από την άλλη πλευρά του ποτάμου, έτσι. Δηλαδή, είναι διαφορετικά όμως. Διαφορετική ξεροκεφαλιά όμως. Διαφορετικές όχθες ποταμού, αλλά είναι και τα δύο κλοουνάκια. Έτσι, κάνουν πράγματα τα οποία μπορούν να σε κάνουν να σπαρταρίσεις. Και τα δύο τα θεωρούν πολύ εύκολες φυλές, ενώ δεν είναι τόσο. Ναι, πιο εύκολα για μένα τα γαλλικά σε σχέση με την φίλη μας εκεί. Και αυτά. Είπαμε, τα μπουλτεριέ είναι μια κατηγορία μόνο. Ισχύει, αλλά μαρούσκα δαγκωτό. Εγώ πάντως δαγκωτό έχω να πω, δυστυχώς είναι μπροστά προς το τέλος τα πλάνα, θα κάνω ένα μικρό τεχνασματάκι αν πιάσει, ένας καφέ σκύλος που είδα στα πλάνα σου και έπαθα όχι έρωτα, έπαθα ζημιά μεγάλη. Τι όμορφο πλάσμα που ήταν. Με δίνεις τώρα, με δίνεις γιατί δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Μα δεν είναι δικό σου το πλάνο, δικό σου είναι. Κόμι. Ναι. Αλλά δεν είχα... Δεν είχα σκοπό να δώσω.
Είναι νέα προσθήκη στην οικογένεια. Αλήθεια. Και τι μου το στείλες στο πλάνο και μου λες με δίνεις. Έχουμε δύο κορίτσια και ένα αγόρι πλέον. Αν είναι δυνατό, είναι πανέμορφο. Δεν έχω, νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο μπούλτεργε που υπάρχει. Α, μην με βάζεις να διαλέξω τα παιδιά μου. Εμένα όλα τα παιδιά μου. Για μένα σου, για μένα σου λέω. Για μένα σου λέω. Εγώ δεν κύριος Ρουσίδης, κορυφή στα Πρέσα Κανάριο, για όσους δεν ξέρουν, ευγενικός πρόθυμος να σε ενημερώσει για τη φιλή και τίμιος. Εδώ πέφτουνε λεζάντες, έτσι. Την αλήθεια λένε. Την αλήθεια λένε. Είσαστε πολύ κοντινό ύφασμα με το Νίκο. Είναι και αυτός της αλήθειας παιδί. Έχει βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Είναι πιο παλιός εκτροπέας από μένα. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ότι σε αυτό το χώρο δύσκολα σε βοηθάει κάποιος. Συνήθως γίνεται το αντίθετο. Ο Νίκος με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Εκτιμώ και τις συμβουλές του και τη βοήθειά του την έμπρακτη. Και ένας λόγος που έχω τα mini bull είναι και ο Νίκος. Και το ξέρει αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το συγκινήσατε. Την αλήθεια θα πω, γιατί έπρεπε να το πω. Συγκινήθηκες. Δάκρυσες. Την κάναμε και δάκρυσε, Νίκο. Ο Νίκος, όταν τον είχα γνωρίσει εγώ, μπορούσε να σου κάνει 45.000 ερωτήσεις μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα σφουγγάρι που μάζευε γνώση σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή, και σου έκανε ερωτήσεις τις οποίες μπορεί να αμάγκωνες κιόλας. Να λέγες, αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι θα μπορούσε να τεθεί. Ναι. Και είναι από τους ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ τα σκυλιά του. Κάνει εξετάσεις υγείας που πλέον έχει καταντήσει να είναι πολυτέλεια πια. Θα πρέπει να είναι δεδομένο, δεν είναι. Και δυστυχώς δεν το εκτιμάει όλος ο κόσμος αυτό, γιατί δεν ξέρει. Και καλό είναι να αρχίσει να μαθαίνει. Ωραία, λοιπόν. Ψάχνει. Έχω διάδα. Εσένα και Νίκο Ρουσίδη. Θα κάνουμε τέτοιο. Θα κάνουμε το πρώτο ενώπιο προφίλ. Πώς λεγόταν το άλλο που τους μάζευε όλους μαζί. Θα κάνουμε το πρώτο με 3 άτομα, 3 εκτροφείς. Θα διαλέξουμε τον τρίτο. Έχω εσένα, Ρουσίδη, για να παρουσιάσουμε όλη αυτή την ιστορία από την αρχή μέχρι και το δεύτερο μήνα, τρίτο, που φεύγει ο σκύλος, και να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, μιλώντας ταυτόχρονα όμως και για το νομοσχέδιο. Ναι. Συμφωνείς, Ναδονικός, συμφωνεί? Με πολύ χαρά. Κάτσε, περίμενε, δεν έχει πει. Τρόπους που έχω κοινά, για τον Νίκο λέω. Με ανθρώπους που έχουμε κοινά, όπως ο Νίκος, που κάνουμε τέτοια πράγματα, προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, χωρίς να είμαστε τέλειοι, που προσπαθούμε να κάνουμε εξετάσεις. Είναι χαρά μου να μιλάω με τέτοιους ανθρώπους, γιατί ταιριάζουμε. Μπορούμε να πούμε πράγματα τα οποία να έχουν ουσία. Δεν απαντάει όμως. Είστε θετικός, κύριε Ρουσίδη, στην πρόσκληση. Δώσ' του χρόνο, άστο να τον πιέζεις. Τώρα αφήνω να τον πιέζω. Μέσα. Το είπε, μέσα. Λοιπόν, ψάχνουμε λοιπόν τον τρίτο της παρέας, γιατί θα είστε 3 εκτροφείς και ίσως για να ισοσκελίσουμε τα πράγματα θα διαλέξουμε έναν εκπαιδευτή εκτροφέα που θα έχει και τις 2 ιδιότητες, που είναι το αγαπημένο μου εμένα αυτό. Κάνω έτσι. Το λέω και το φωνάζω, δεν ασχολούμαι με την εκπαίδευση, δεν ξέρω τίποτα, δεν είμαι εκπαιδευτή. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είμαι υπέρ του κάνε ένα πράγμα και το λέει ένας άνθρωπος και κάντο καλά. Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει κάνει ακριβώς το αντίθετο στη ζωή του. Περισσότερα επαγγέλματα από μένα νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που πρέπει να έχει κάνει. Εγώ είμαι γενικά άποψη ότι ό,τι και αν κάνεις, να το θέλεις, να σου αρέσει, να προσπαθείς να το μαθαίνεις, να βελτιώνεσαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τα πάντα. Όπου ο Οδυσσέας Μαυράκης. Ξέρεις, τελείωσε. Μόλις είδα ότι είναι ένας φίλος μου ζωντανός. Για τον Οδυσσέα. Ωραία. Τελικά, ρε παιδιά μου, φτιάξατε το κέφι όλοι μαζί. Οπότε θα την παλέψω σήμερα με το γέροντα μέσα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και για μένα. Τώρα, εύχομαι για σένα να πάνε όπως πρέπει να πάνε, γιατί το αξίζεις. Έτσι.
Παναγία μου. Δεν το έχω πει για κανέναν μέχρι τώρα. Εγώ δίπλα σου, πάρος. Είναι δοκιμασμένο νομίζω πια το... Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτή τη φιλία. Μη λες μεγάλες κουβέντες, μη ακούει. Καλά, όχι και ό,τι θέλουμε. Όχι, εννοώ ότι, ότι αποτελείς για μένα πια έναν άνθρωπο που το θεωρώ τιμή μου να τον στηρίξω σε αυτό που κάνει, γιατί είναι παθιασμένος με αυτό που κάνει. Ευχαριστώ. Δεν κάνω τίποτα, προσπαθώ απλά. Αυτό. Λοιπόν, σας καληνυχτίζω, κυρία Βάλβη. Θα σας καληνυχτήσω και εσείς. Δεν πειράζει. Το θείο Νίκο χαιρέτησε τώρα. Γεια! Γεια σου, κατηγορητές. Γεια σου, θείο Νίκο. Πάει, έλειωσε. Σας κρατάω λίγο ακόμα εσάς, φίλοι και σύντροφοι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, Αργυρό μου. Να, για να τη βάλω για ύπνο. Γεια, γεια. Τελικά πήγε... Κατάφερα να φτάσω στο φινάλε, δεν το πίστευα. Κατσιμίγας. Ενδιαφέρον, πολύ. Κατσιμίγας, Ρουσίδης, Βάλβη. Ενδιαφέρον, το συζητάμε. Ενδιαφέρον, πολύ. Και με εξαιρετικές γνώσεις και σε κάποια πράγματα που αφορούν και τον δικό μου τομέα. Και αγαπητός και ο... κύριος Κατσιμίγας. Πολύ. Λοιπόν, sorry που χάνομαι, αλλά τώρα επιστρέφω λιγάκι στην πραγματικότητα, να δω ότι ο σκύλος μου είναι ok. Σήμερα είπαμε μας γλωσσοφάγανε όλους μαζί. Υπάρχει, έχω ανεβάσει μια δημοσκόπηση. Είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάποιοι μου τη βάρεσε το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί το βράδυ και άρχισα να κάνω μια ραδιοφωνική εκπομπή όπως παλιά, τότε που έκανα κανονικές ραδιοφωνικές. Το όνειρό μου εμένα κάποτε ήταν να κάνω το 6-8, αλλά δυστυχώς το έχει καπαρώσει άλλος. Ήδη λοιπόν τρέχει μια δημοσκόπηση για το αν θέλετε να βάλουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή, όπου θα είναι βέβαια με θέματα της καθημερινότητας, της ζωής, των ειδήσεων, και θα είναι μια καθαρή ματιά, θα το έλεγα. Κρεμεί ένα ναι ή ένα όχι. Έχω πει ότι θα ξεκινήσει μόλις φτάσουν τους 500 οι ψήφοι. Και θα επιλέξετε και τις ώρες που πιστεύετε ότι είναι οι καλύτερες για να παρακολουθήσετε κάτι τέτοιο. Σας φιλώ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα μαζί μας. Και όλα να είναι καλά για όλους σας. Γεια χαρά. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα του, δηλαδή θα δούμε λίγο περισσότερο λυκίσια χαρακτηριστικά. Τότε εγώ είχα πει, μείνω... ο αδερφός μου, λέω, ξέρει περισσότερα εγώ από φιλές γενικότερα. Θα μείνω όμως στον υπήρου. Που γιατί... δεν γουστάρουν τα σκυλιά. Είμα. Είναι ένα σκεπτόμενο σκυλιά. Για να πέει και να... Όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και... Είναι γερμανικός γόμος. Στείλω και μετά αυτό το νους αυτό. Σαν να ήξερε ότι αν καθίσω θα πεθάνω. Όχι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσουν αυτά τα πράγματα που θα πω. Να θυμηθεί κάτι ο σκύλος και να γίνει ζημιά. Εγώ αυτό το δεν το θέλω. Ζούσε μόνο για να φυλάξει το χώρο. Για να φυλάνε το χώρο. Είχε στη διαδικασία της αστυνομίας. Καταρχά, το κυνηγητικό σκυλί με τον κυνηγό πρέπει να είναι ομάδα. Το ξανάπα. Να έχουν εξετάσει δυσπλασία. Και όχι απλά. Είναι δυναμικό και κάνει εκρήξεις τις οποίες δεν τις περιμένει. Είναι εκτροφέας με 80 σκυλιά μέσα σε κλουβιά. Είναι ηθικός εκτροφέας. Είναι κουταβοπαραγωγός.